30 χρόνια συμπληρώνονται από το δυστύχημα του Τσέρνομπιλ. Ήταν 26 Απριλίου του 1986 όταν εξεράγει ένας αντιδραστήρας στο πυρηνικό εργοστάσιο, προκαλώντας την μεγαλύτερη μέχρι τότε περιβαλλοντική καταστροφή. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, ωστόσο η διαρροή ραδιενέργειας θεωρείται υπεύθυνη για χιλιάδες άλλους θανάτους από καρκίνο στην ευρύτερη περιοχή, ακόμα και σε γειτονικές χώρες. Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν. Με αφορμή την επέτειο, πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού ένα συνέδριο με συμμετοχή ειδικών, οι οποίοι μίλησαν για τις εμπειρίες τους από την περιοχή, αλλά και τις προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει. Ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Γαλλία αναφέρθηκε στο έργο της κατασκευής νέα σαρκοφάγου. Η δουλειά που ξεκίνησε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2017, ωστόσο φυσικά τα περιεχόμενα των δοχείων πρέπει να απολιμανθούν και αυτό θα πάρει χρόνο. Αν δεν κάνω λάθος, προβλέπεται όλα αυτά να έχουν ολοκληρωθεί το 2023. Βέβαια, για να συμβεί αυτό απαιτούνται χρήματα, περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ, που ευρισκόμενοι σε εμπόλεμη ουσιαστικά κατάσταση δεν είναι εύκολο να διαθέσει η Ουκρανική κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, ορισμένοι Ουκρανοί επέλεξαν να επιστρέψουν στην μολυσμένη ζώνη. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στις περιοχές αυτές, καθώς δεν μπορούμε να εκτοπίσουμε 8 εκατομμύρια άτομα. Και στην πραγματικότητα, ακόμα και στην ζώνη των 30 χιλιόμετρων γύρω από το επίκεντρο, υπάρχουν μέρη που καταρχήν είναι κατοικήσιμα. Το πρόβλημα είναι ότι για να καθαριστεί η περιοχή και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού, απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις, αναφέρει Γκαλίνα Άκερμαν από το Πανεπιστήμιο της ΚΑΕΝ. Αυτή είναι η εικόνα που έχει σήμερα η περιοχή. Η ζωή δείχνει να επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς. Φαινομενικά δεν υπάρχει πρόβλημα με την χλωρίδα και την πανίδα της. Όμως οι επιπτώσεις της πιθανής μόλυνσης της διατροφικής αλυσίδας δεν είναι ακόμα γνωστές. Ο κοινωνιολόγος Φρεντερίκ Λαρμασάν τονίζει. Μετά το Τσέρνομπιλ, δεν μπορούμε να λαμβάνουμε φαγητό χωρίς ανησυχία και να ζούμε γαλήνια σε κήπους και δάση. Την ίδια στιγμή, πολλά παραμένουν χωρίς να έχουν αλλάξει σε σχέση με πριν το ατύχημα. Φυσικά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Υπάρχει μια σχιζοφρενική κατάσταση. Από τη μία η μόλυνση, από την άλλη αυτό που δεν βλέπουμε, αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχει εκεί και τα αποτελέσματα που ενδεχομένως θα παράξει. Ωστόσο, όλα αυτά καθυστερούν. Και αυτός ο κόσμος που παρέμεινε στις μολυσμένες περιοχές, ο περισσότερος αναρωτιόταν γιατί είμαστε αποκλεισμένοι εδώ, γιατί έχουν βάλει σειρματοπλέγματα, γιατί έχουμε ήδη μετεγκατασταθεί όταν θα μπορούσαμε να ζήσουμε εδώ και να ζούμε και καλά. Η Οξάνα Παζλόφσκα, το Πανεπιστήμιο της Ρώμης, κόρη διάσημου Ουκρανού ποιητή, προσθέτει. Το πιο ισχυρό σύμβολο της κατάστασης είναι ίσως οι άνθρωποι που έρχονται πίσω στις μολυσμένες περιοχές μια φορά τον χρόνο. Έρχονται πίσω για τις διακοπές του Πάσχα. Και πού έρχονται πίσω? Έρχονται πίσω στα νεκροταφεία για να αποτίσουν φόρο τιμή στα αγαπημένα τους πρόσωπα, στους νεκρούς τους. Περίπου 800 άτομα εξακολουθούν σήμερα να διαμένουν στις πιο μολυσμένες από ραδιενέργεια περιοχές, την περίφημη απαγορευμένη ζώνη. Ο μέσος όρος ζωής σε αυτές δεν ξεπερνάει τα 50 χρόνια.